Εντάξει, κάθε αρχή είναι δύσκολη, όπως λέγει η παροιμία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, από τη μία μεριά εντάξει, γνωρίζουμε κάποιες παίκτες από την ομάδα της Ενάδα, από την άλλη δεν έχουν γίνει φιλικά να δούμε κάποια πράγματα. Είναι μια νέα χρονιά, όλες οι ομάδες ξεκινούν δυνατά, όλες οι ομάδες θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε με την προσήγηση και των νέων παιχτριών και της ξένης και των Κυπριών παιχτριών να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, είναι ένας τελικός, είναι πρώτη χρονιά, θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να το διεκδικήσουμε το τόπιο. Για την στόχη του κεραυνού, εγώ νομίζω είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστούμε. Έτσι αλλιώς είμαστε η πρωταθλήτρια ομάδα της περσινής χρονιάς. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι να είμαστε υγιείς, θα παλέψουμε και για τους τρεις τίτλους και τη φετινή χρονιά. Ο κόσμος νομίζω ότι πέρσι τουλάχιστον έχει δείξει ότι αγαπά το γυναικείο μπάσκετ, ενδιαφέρεται για το γυναικείο μπάσκετ. Είναι η αρχή της χρονιάς, είναι δύο ομάδες παραδοσιακές των χώρων. Τον καλό να έρθει στο γήπεδο, να υποστηρίξει τις κοπέλες, γιατί το αξίζουν οι ώρες που βάζουν μέσα στο γήπεδο και να απολαύσουν και έναν ωραίο παιχνίδι. Όπως πάντα, ο στόχος της ομάδας είναι να μπαίνουμε δυνατά στο κάθε παιχνίδι. Εννοείται πάμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Σίγουρα δεν υποτιμάμε την ΕΝΑΔ. Ξέρουμε ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην ομάδα της ΕΝΑΔ. Ασχέτως αν δεν έχουν ενισχυθεί με μια ξένη, σίγουρα μελλοντικά ίσως δεν ξέρω να ενισχυθούν. Εμείς δουλεύουμε, συνεχίζουμε, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς την προετοιμασία και βλέπω ότι είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι είμαστε έτοιμες, θέλουμε ακόμα πολύ χρόνο. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στην κανονική ροή, ας το πούμε, σαν ομάδα. Σίγουρα χρειαζόμαστε παιχνίδια αρκετά και νομίζω θα τα πάμε καλά. Σίγουρα ακόμα χρειάζεται περισσότερη δουλειά φέτος, γιατί πρέπει να διατηρήσεις, να διατηρηθείς στην κορυφή και να διατηρήσεις τα κεκτημένα της περσινής χρονιάς. Νομίζω σκληρή δουλειά, υπομονή, επιμονή και όλα θα γίνουν. Σίγουρα θέλουμε να δούμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να μας στηρίξει, να στηρίξει την προσπάθεια μας, όλων των κοπελών, όχι μόνο του κεραυνού. Και μακάρι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, να απολαύσουν και οι θεατές που θα παρευρεθούν εκεί. Μια γιορτή, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Για μας είναι επίδευμα σε συνέχεια με την περσινή προσπάθεια που κάναμε να ανοίγουμε την φετινή αυλαία με ένα παιχνίδι. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο Κεραυνός είναι η κατεξοχήν δυνατότερη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και σαφώς έχει το πλεονέκτημα και είναι φαβορή για την αναμέτρηση. Εμείς αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα στην προετοιμασία μας και από τις αγωνιστικών χώρων αλλά και συγκρότησης της ομάδας και πρωτίστως με παρουσία ξένης καλαθοσφαιρίστριας. Όμως δεν τα παρατάμε, δεν μας πτωεί αυτό και θα παρουσιαστούμε στον αγώνα με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές. Έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το τι οραματιζόμασταν. Θέλαμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πέρσι. Όμως η οικονομική δυστοκία δεν μας επέτρεψε να έχουμε στη δύναμη μας πολύ ικανή ξένη καλαθοσφαιρίστρια, η οποία είναι δαπανηρή. Θα αγωνιστούμε όμως με ξένη καλαθοσφαιρίστρια στις αρχές και στη συνέχεια, αν προκύψει καλύτερη δυνατότητα, να μπορέσουμε να στελεχώσουμε την ομάδα με κάτι καλύτερο. Εμείς θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε καταρχήν γιατί είναι δίπλα μας, ιδιαίτερα τους γονείς και τους φίλους της ομάδας, να συνεχίσουν να συμπαραστέκονται στις καλαθοσφαιρίστριες μας. Και εμείς θα προσπαθήσουμε και θα προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο. Να τους βγάζουμε αυτοπρόσωπους και να το ευχαριστούνται αυτόν το οποίο κάνουμε. Την Κυριακή έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι, το πρώτο της φετινής χρονιάς. Πάμε εκεί στο outsider, λόγω μερικών προβλημάτων που προέκυψα δεν προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε εκεί χαλαροί, χωρίς άγχος, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε από αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πέρσι η χρονιά ήταν πολύ πετυχημένη. Θα προσπαθήσουμε φέτος να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να συνεχίσει αυτή η πορεία. Αν και φέτος είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Θα ήθελα να πω στον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει σε αυτήν την ήδη δύσκολη προσπάθεια που έχουμε και να είναι κοντά μας για να είναι πιο εύκολο το έργο μας.